αλλά και οι παίκτες του Βίζαντα δεν δείχνουν να βιάζονται ιδιαίτερα. Ας δούμε όμως αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση. Η μπάλα από τον Κωτιογιώργο και τον Γιωκέ. Ο Γιωκέ μόνος του απέναντι τον Χαλκίδη. Δεν μετράει η φάση. Το 0-0 παραμένει. Να μια σέντρα, να μια κεφαλιά πολύ ωραία. Και να το πρώτο γκολ. Η σέντρα από τον Σαχόλη. Μια πολύ ωραία κεφαλιά από τον Στρατιδάκη. Για να δούμε και πάλι μια πολύ ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Δουκάκη για τον Σαχόλη. Ο Σαχόλη 2-0. Πάρα πολύ εύκολα στο 37. Προσπάθησε ο Καραγιάννης να πάρει το φάουλ στο ημικύκλιο. Παίζεται, έδειξε ο κύριος Δαμιανάκης. Και τώρα τα τρίκαλα προσπαθούν με τον Γιωκέ. Παίζει αυτός πολύ ωραία το 1-2 με τον Αλεξίου. Γιωκέ από δεξιά κάνει το πλασέ. Η μπάλα έφυγε παράλληλα με την γραμμή της εστίας του Χαλκίδη. Κωνσταντινίδης για τον Μπουντόπουλο από δεξιά με τη μία σέντρα του Μπουντόπουλου. Να και μια κεφαλιά του Στρατιδάκη. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ. Ωραία η σέντρα με τη μία από τα δεξιά του Μπουντόπουλου. Αλλά εξαιρετική και η κεφαλιά του κεντρικού επιθετικού του Βίζαντα. Αυτές είναι λοιπόν οι τρεις αλλαγές για τον Δημήτρη Καλίκα. Για να δούμε τώρα μια επιθετική προσπάθεια με τον Γκοτζάη. Ωραίο το άνοιγμα δεξιά. Βγαίνει η σέντρα από τον Κωνσταντινίδη. Απομακρύνουν οι προσωρινά οι παιδούχοι και επιμένουν τα τρίκαλα. Πάλι με τον Κωνσταντινίδη. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Γύρισε την μπάλα πίσω. Να μια ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία. Το πλασέ του Αλεξίου, η μπάλα έφυγε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Απομάκρυναν οι Τρικαλινοί. Εκτέλεσε γρήγορα η ομάδα του Βίζαντα. Ωραίες προσπάθειες του Σαχόλη. Και 4-0. Έτσι απλά. Στο 64.